Είναι η στιγμή που ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ευγένιος, ανακοινώνει τον νέο επίσκοπο Κνωσού, Μεθόδιο Βερνιδάκη, ο οποίος εξελέγει παμψήφι από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Και εξελέγει κατόπιν προτάσεως του Αρχιεπισκόπου εκ τριών υποψηφίων, ήτι των Αρχιμανδρητών Μεθοδίου Βερνιδάκη, Τίτου Ταμπακάκη και Νικηφόρου Κουνάλη, ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Βερνιδάκης, επίσκοπος υπό των τίτλων της Πάλε Επισκοπής Κνωσού, δια παμψηφίας. Να ζήσει. Ευχαριστώ το Θεό και ζητώ τις προσευχές όλων να ανταποκριθώ στις προσδοκίες της Εκκλησίας. Συγκινητική στιγμή αποτέλεσε ο αγκαλισμός της μητέρας του Μεθόδιου Βερνιδάκη, η οποία με δάκρυα χαράς τον φίλησε και του έδωσε τις ευχές της. Την υγειά του να έχει το παιδί μου και όλος ο κόσμος. Αυτό λέω μόνο. Εύχομαι στο Θεό να δώσει καλά. Ήρθε η ώρα του Θεού και το πλήρωμα του χρόνου και για το δικό σου τίμιο πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Συστολή ψυχής και συντριβή καρδίας αποδέχομαι το θείο θέλημα που εκφράστηκε δια των τιμίων ψήφων σας. Νιώθω την εσωτερική βεβαιότητα ότι με συνοδεύουν οι ευχές και οι προσευχές όλων σας. Μετά την εκλογή του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, η θέση του Επισκόπου Κνώσου παρέμενε κενή. Να είναι καλοστέρκιο το ευχήθηκαν στον νέο Επίσκοπο Κνώσου οι ιεράρχες της Κρήτης. Είναι χαρά και ευλογία για την τοπική εκκλησία, την Αγιωτάτη Εκκλησία της Κρήτης και την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Ευχόμαστε όλοι βαθύτατα συγκεκινημένοι να είναι στερεωμένος, να είναι άξιος. Καλορίζικος και καλοστέργιωτος. Άργησε αρκετά να γίνει επίσκοπος και το παράλληλό του το βρίσκουμε σε έναν άλλο αρχιμανδρίτη, επίσης αλατσατιανής καταγωγής, τον Μέγα Πρωτοσύγκυρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο τελευταίος επίσκοπος Κνωσού, ονόματι Νεόφυτος, εσφάγει εντός του μικρού ναού ακριβώς απέναντι. Από το 21 μέχρι το 2000 έχουμε κενό. Οπότε είναι ο Μεθόδιος συνέχεια μιας ιστορίας της Κρήτης και ιδιαίτερα των επισκόπων Κνωσού. Σήμερα, σε κλίμα χαράς και βαθιά συγκίνησης, ο νέος επίσκοπος Κνώσου δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί σαν νέα του καθήκοντα με υπακοή και σύνεση.